θα δεις τώρα το, την μπλε πανσέλινο που έρχεται. Σήμερα θα έχουμε μπλε πανσέλινο. Blue Moon. Λοιπόν, και επειδή ο κύριος ο Φάνης ο Καραμπατζάκης, να ξέρεις, ένας πολύ ρομαντικός χαρακτήρας. Πολύ. Πήγε στο Λυκαβητό, και θα μας δείξει την μπλε πανσέλινο. Ο Νίκος ο Λύρας είναι στην κάμερα. Ο Μύρας. Πάμε να δούμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Είναι καταπληκτική η εικόνα. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα. Είναι εκπληκτική εικόνα. Έχουμε και πιάτο όλη την Αττική από κάτω. Φάνη, να με τρελάνεις τώρα. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα είσαι ξάγυμνος από τις 4 το πρωί, είσαι στην κορφή του Λυκαβητού και μου λες ότι είναι καταπληκτική εικόνα. Να με τρελάνεις τώρα. Είναι ένα από τα σημεία της Αττικής το οποίο... Wow. Το οποίο το προτιμούν διάφοροι, ζευγάρια κυρίως βέβαια, για να απολαύσουν αυτό το μοναδικό θέαμα της μεγαλύτερης και φωτεινότερης πανσελίνου του 2023. Μας περιέγραψε μια πολύ ωραία εικόνα που δεν την πολυτιμόμαστε, να ξέρεις εμείς αυτήν τώρα. Ποια? Ό,τι λες στο Λυκαβητό να κοιτάς το φεγγάρι και τα λοιπά. Ναι. Για πες. Είναι στα νιάτα μας, αλλά βλέπουμε και μεγαλύτερο κόσμο. Αυτή την ώρα έχει κόσμο στο Λυκαβητό πάνω και κοιτάει το φεγγάρι αυτή την ώρα. Το βράδυ. Υπάρχουν κάποιοι. Ναι. Υπάρχουν κάποια ζευγάρια τα οποία έχουν απομείνει. Έχουν μείνει από το βράδυ. Και κοιτάνε το φεγγάρι μέχρι να δεις. Από τα ξενεκτάδικα. Αυτή ήρθαν από τους χώρους. Και σε άλλους χώρους. Όχι μόνο. Εντάξει, ανά την χώρα. Να σου πω, Φανή, γιατί τι λένε ένα... μπλε πανσέλινο. Ναι. Αυτό το είχα και εγώ σαν απορία. Δεν είναι μόνο στο χρώμα του φεγγαριού, το οποίο μπορεί υπό κατάλληλες συνθήκες της ατμόσφαιρας να φαίνεται γαλαζοπό, αλλά κυρίως στη σπανιότητα του φαινομένου οφείλεται ο όρος μπλε φεγγάρι ή blue moon στα αγγλικά. Είναι χαρακτηριστική έκφραση. Once in a blue moon σημαίνει πως κάτι συμβαίνει πολύ σπάνια. Και είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, το οποίο έχει συμβεί ξανά το Δεκέμβριο του 2009 και η επόμενη φορά θα είναι σε 9 χρόνια τον Αύγουστο του 2032. Εννοούμε να υπάρχει διπλή πανσέλινος μέσα στον ίδιο μήνα. Ναι. Είχαμε και νωρίτερα τον Αύγουστο και μας αποχαιρετά και ο Αύγουστος με μια υπερπανσέλινος. Λοιπόν, τώρα, σε 10 χρόνια φεγγάρι, να ξέρεις, εδώ θα είμαστε με τον καμπουράκι και την ξαναδούμε. Καλά. Αλλημονόμαστε. Το μπλε να ξέρει ο κόσμος, όπως και εγώ πληροφορήθηκα από ειδικούς, είναι εξαιτίας της ύπαρξης σκόνης στην ατμόσφαιρα, στη γήινη ατμόσφαιρα ή και καπνού. Μπορεί να φαίνεται μπλε. Άμα από καπνό θα ήταν εντελώς μπλε, σκούρο μπλε. Ναι, σωστό. Μάλιστα, πολύ ωραία εικόνα, πράγματι, τώρα που ξημερώνει. Θυμάσαι το μια ταινία που τέλη του δεκαετίας του 70 πρέπει να ήταν, αρχές 80 εκεί. Του Κώστα Φέρη ταινία. Τα δύο φεγγάρια τον Αύγουστο. Όχι. Ελληνική ταινία. Ναι. Πολύ ωραία. Λεγόταν έτσι. Δύο φεγγάρια τον Αύγουστο. Ναι, που είναι η διπλή πανσέλινος αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν ο τίτλος ταινία. Ο τίτλος, ναι, ουσιαστικά. Πάρα πολύ ωραία εικόνα λοιπόν. Κύριε Φάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Η ρομαντζάδα σου δεν περιγράφεται. Ναι. Φάνη. Σας ζηλεύουμε, να ξέρεις. Η ρομαντζάδα είναι ένα σημείο στο Λυκαβητό το οποίο μπορεί να απολαύσει κάποιος και Να σου πω, πες μου κάτι σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή με το χέρι στην καρδιά τώρα. όταν έχει πανσέλινο, άλλοι ερωτεύονται και άλλοι βγάζουν δόντια, μεγαλούν τα δόντια και βγάζουν τρίχες στην πλάτη. Σε σένα τι συμβαίνει από τα δύο? Σε σένα βγαίνουν τρίχες στην πλάτη, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δηλαδή, ορισμένες ελληνιάζουν με το πανσέλινο. Δεν έχω παρατηρήσει. Έχω ακούσει αρκετούς που λένε ότι κάτι του συμβαίνει όταν υπάρχει πανσέλινο. Σε μένα δεν σου έχει δεν μου έχει συμβεί κάτι. Πήγαινε στον καθρέφτη να δεις την πλάτη σου. Για κοίτα τον καθρέφτη, στον καθρέφτη. Άντε, δεν είναι αυτό. Οι κοινότητες έχουν μεγαλώσει. Και την αλήθεια τώρα με τη Γεωργία. Με τη Γεωργία τη Λινάρδου έχω αρχίσει και ασχολούμαι πότε υπάρχει πασέλινος, πότε δεν υπάρχει. Παλιότερα δεν είναι. Η Λινάρδου είναι γνωστό ότι σε ελληνιάζεται. Η Λινάρδου με τις πασέλινες. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι κάτι που δεν μας είπες κάτι καινούριο να ξέρεις τώρα. Σε συμβουλεύω και εσένα και τους ακροατές να δείτε, αν μπορέσουν να την κατεβάσουν, να την βρούνε, μια σπονδυλωτή ταινία των αδερφών Ταβιάννη, το Χάος. Ναι. Όπου ένα από τα τέσσερα. Σπονδυλωτή, είναι τέσσερις ιστορίες που έχει μέσα. Είναι με έναν τύπο που σε ελληνιάζεται. Α, να τα, ορίστε. Κατάλαβες. Αλλιώς δείτε την εκπομπή μας, γιατί σε ελληνιάζεται το καμπουράκι.
η πρότασή μας. Γεια σου Φάνη, ευχαριστούμε. Γεια σου ρε Φάνη.